America is rising anew, choosing hope over fear, truth over lies, and light over darkness. Η ομιλία του Τζο Μπάιντεν για τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του σε Βουλή και Γερουσία ήταν μια αναδρομή στην πολιτική του από την ημέρα της οκωμοσίας του μέχρι σήμερα. After 100 days of rescue and renewal, America is ready for a takeoff, in my view. We're working again, dreaming again, discovering again, and leading the world again. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έδειξε την ισχύ του με μια προειδοποίηση προς τους στρατηγικούς αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Ρωσία. But I made very clear to Putin that we're not going to seek escalation. But their actions will have consequences. Ο Μπάιντεν έχει μιλήσει πολλές φορές με σκληρή γλώσσα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν με αφορμή τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φυλάκιση του Αλεξέη Ναβάλνη. Ο 44χρονος πολιτικός αντίπαλος του Κρεμλίνου, φανερά αδυνατισμένος μετά την απεργία πείνας, επιτέθηκε στο Ρώσο πρόεδρο μετά την απόρριψη της αίτησης για αναστολή της ποινής του. Ο Τζο Μπάιντεν όμως δεν ξεχνά και τη δουλειά που πρέπει να γίνει και στο εσωτερικό. Ανακοίνωσε βοήθεια ύψους 4-3 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας. Ζητά μάλιστα αύξηση στη φορολόγηση των πιο πλούσιων Αμερικανών.